Στο κέντρο απόψε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και σήμερα έχουμε κάποια νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Το μπούλινγκ στα σχολεία. Είναι η αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος και είναι εδώ ο Κυριάκος Πιερακάκης και πολύ τον ευχαριστώ, Υπουργός Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, κύριε Πιερακάκη. Σας ευχαριστώ εγώ. Είναι μεγάλη χαρά που θα συνομιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο πράγματι είναι τεράστιο και ακριβώς και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει σε αυτή την παρέμβαση την οποία ανακοινώσαμε σήμερα. Έχουμε ξανακάνει αρκετές συνεντεύξεις μαζί και στο Δελτίο και εδώ στην εκπομπή, αλλά σήμερα θέλω να το πω στους τηλεθεατές μας, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα. Σας έχω καλέσει ειδικά γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι σπουδαία ιστορία αυτή και πρέπει να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα γίνεται όλο και χειρότερο. Παρουσιάσατε σήμερα με τον Πρωθυπουργό ένα πλαίσιο μέτρων για την εξάλληψη του μπούλινγκ. Και θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτή την πλατφόρμα καταγγελιών που ανοίγει. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα? Να πω, κύριε Κούβαρα, καταρχήν ότι μιλάμε για μια εθνική κλίμακα καμπάνια, για ένα εθνικό θέμα το οποίο μας ενώνει όλους και δεν μας χωρίζει. Πρέπει να εξαλείψουμε το σχολικό εκβοβισμό και τη βία στη σχολεία. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο παρουσιάσαμε σήμερα ένα πλέγμα μέτρων. Κυρίαρχη σε αυτό το πλέγμα μέτρων είναι και αυτή η πλατφόρμα την οποία περιγράφεται. Η πλατφόρμα αυτή έχει προβλεφθεί καταρχήν από νόμο που έχουμε κάνει προκαιρού. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της. Ναι. Και προβλέπει να μπορεί ένας γονιός ή ένα παιδί του γυμνασίου και του λυκείου να μπει σε αυτή την πλατφόρμα και να καταγράψει, να αποτυπώσει το είδος του εκφοβισμού που έχει υποστεί, το είδος του περιστατικού, τη συχνότητα του περιστατικού και μετά το σχολείο του καταρχήν να διαχειριστεί το περιστατικό αυτό με πολύ συγκεκριμένους κανόνες που έχουν διαμορφωθεί από ειδικούς. Άρα, ποιος θα είναι ο αποδέκτης? Το σχολείο θα είναι ο αποδέκτης? Σε πρώτη φάση το σχολείο. Των καταγγελιών. Δηλαδή, θα λύνεται εσωτερικά αυτό το θέμα στο σχολείο και σε πόσο χρόνο? Η απάντηση είναι εξαρτάται το περιστατικό. Καταρχήν, το ίδιο το σχολείο λαμβάνει το περιστατικό αυτό. Μπορεί καταρχήν να πει κανείς αυτό το περιστατικό σήμερα προφορικά. Αυτό θα ισχύει και μετά. Ναι. Απλώς τώρα έχουμε μια πλατφόρμα η οποία αποτυπώνει τα περιστατικά και μας επιτρέπει να βλέπουμε, γιατί πολλοί σας ρωτάτε, σε πόσο χρόνο, πόσο γρήγορα επιλύονται αυτά τα περιστατικά, πόσο γρήγορα τα διαχειριζόμαστε και με ποιο τρόπο και με ποιες αποφάσεις. Ναι. Άρα για αρχή στο σχολείο. Αν όμως, κύριε Κουβαρά, το περιστατικό είναι σοβαρό, θα πηγαίνει στην αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης που θα έχει μια τετραμελή ομάδα. Η οποία ομάδα θα περιλαμβάνει και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει και μια όσμωση της ομάδας αυτής της διεύθυνσης με το σχολείο. Και φυσικά υπάρχει και μια επταμελής επιτροπή ειδικών στο Υπουργείο Παιδείας. Θα έχουμε ορατότητα στα πάντα και θα παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά στη συνέχεια με τους ψυχολόγους και τα λοιπά, όλα αυτά που μου λέτε. Αλλά θέλω να καταλάβω ακριβώς. Γίνεται ένα περιστατικό στο σχολείο, έτσι. Πάει λοιπόν το παιδί ή ο γονιός, το καταθέτει σε αυτή την πλατφόρμα και έρχεται το σχολείο να το αντιμετωπίσει. Και έχουμε μία σειρά ενεργειών. Ακριβώς. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν, να πω καταρχήν ότι αυτό αφορά το διευθυντή του σχολείου που το λαμβάνει και έναν εκπαιδευτικό. Ναι. Οι οποίοι είναι τα δύο πρώτα πρόσωπα τα οποία θα διαχειριστούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Πρέπει καταρχήν να αποτυπώσεις τι είδους ζήτημα είναι αυτό. Είναι σωματική βία. Ναι. Είναι ψυχολογική βία. Είναι διαδικτυακή βία. Όλα αυτά λοιπόν αφού αποτυπωθούν. Θα γίνει καταρχήν μια πολύ μεγάλη εκπαίδευση, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι είναι πολύ βασικό η εκπαιδευτική. Είναι σαν αυτό που συζητάμε τώρα στην αστυνομία, ότι πάει μια γυναίκα η οποία υφίσταται βία σε ένα αστυνομικό τμήμα και πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί να το υποδεχθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί μας βρίσκονται στο πεδίο, βιώνουν αυτά τα περιστατικά, τα διαχειρίζονται αυτά τα περιστατικά. Εμείς οφείλουμε να τους δώσουμε όλα τα εργαλεία για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα. Και ακριβώς αυτό θα συμβεί. Θα έχουμε από το καλοκαίρι και μετά ένα πολύ στοχευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Καταρχήν των σχολικών μονάδων, στο επίπεδο δηλαδή του σχολείου, κατά δεύτερον στο επίπεδο των διευθύνσεων εκπαίδευσης, για να μπορέσουμε σε όλα τα βήματα να αποτυπώνουμε αυτά τα περιστατικά και να τα διαχειριζόμαστε σωστά. Μάλιστα. Τώρα, το βίντεο που συνοδεύει αυτή την καμπάνια αποτυπώνει τη σκληρότητα αυτών των περιστατικών. Mm. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τα θύματα θα λύσουν τη σιωπή τους? Διότι το δύσκολο πράγμα στο bullying, το ξέρετε πολύ καλά, νομίζω όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι ότι τα θύματα δυσκολεύονται να μιλήσουν. Θεωρούν ότι αν μιλήσουν θα φάνε κι άλλο bullying. Είναι το ψυχολογικό πρόβλημα του πώς να διαχειριστείς μια τέτοια βία. Οπότε, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα το κάνουν? Μα ακριβώς γι' αυτό μίλησα πριν για μια εθνική κλίμακα καμπάνια, η οποία απαιτεί τη συστράτευση όλων μας. Και δεν μιλάω τώρα μόνο σε πολιτικό επίπεδο, μιλάω στο επίπεδο του κάθε προσώπου. Έχουμε και δύο πέρα από το σποτάκι που αναφέρατε. Και θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ για την τεράστια αρρωγή του στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης καμπάνιας. Να πω ότι έχουμε και δύο hashtag τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, το StopBullyingGR και το Μίλα Μπορείς. Ο στόχος είναι StopBullyingGR. StopBullyingGR. Hashtag StopBullyingGR. Και hashtag Μίλα Μπορείς. Τα βλέπουμε στην ιδανικά θα πρέπει να τα προβάλλουμε. Ναι, ναι, ναι. Όλοι πρέπει να μιλήσουμε, όλοι πρέπει να στρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια. Απαιτεί μια εθνική συστράτευση. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε όλα τα επίπεδα
παρέμβασης. Υπάρχει μια καμπάνια, υπάρχει το συγκεκριμένο σποτ. Δεν βάζουμε τίποτα κατά το χαλί. Είναι σκληρό ακριβώς επειδή σκληρή είναι η πραγματικότητα και σκληρό είναι το πρόβλημα που καλούμαστε όλοι μαζί να λύσουμε. Αναφέραμε την πλατφόρμα και υπάρχει και το πλαίσιο ενδυνάμωσης των μαθητών και συνεπειών στα σχολεία. Όλα αυτά μαζί είναι, αν θέλετε, μια παλέτα πολιτικής, είναι ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής, όπως το κάνουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα, αντίστοιχο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν προσπαθήσει να εμπνευστούμε από τα καλύτερα παραδείγματα, ακριβώς για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι ακριβώς και επειδή και τα μέσα ενημέρωσης έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αναδεικνύοντας αυτά τα θέματα. Ναι. Και επειδή όλοι έχουν μια και το λέτε αυτό, μια στιγμή παρένθεση. Τα αναδεικνύουν πάντα με τον σωστό τρόπο, κατά τη γνώμη σας. Το λέω ευθέως. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύονται. Όπως σας είπα, δεν θέλουμε τα προβλήματα. Εγώ θα έλεγα, δεν το θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε εμείς, όλο μέλη της κυβέρνησης, δεν τα θέλουμε τα προβλήματα κατά το χαλί. Ο αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Ναι. Και μόνο αν αναδεικνύονται στις σωστές τους διαστάσεις και στις σωστές τους παραμέτρους, βέβαια, μπορείς να τα διαχειριστείς και να τα επιλύσεις. Τα μέτρα αυτά που έχετε ανακοινώσει έχουν δύο σκέλη. Mm-hmm. Το ένα είναι η πρόληψη με την εισαγωγή νέων μαθημάτων και το δεύτερο είναι η αυστηροποίηση των ποινών. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τι από τα δύο εκτιμάτε ότι θα λειτουργήσει περισσότερο? Μόνο μαζί μπορούν να λειτουργήσουν. Το ένα χρειάζεται το άλλο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Από μόνα τους δεν θα μπορούσαν, αν θέλετε, αποσπασματικά να έχουν την επίδραση την οποία θα επιθυμούσαμε. Να πω λίγα λόγια πρώτα για το πρώτο. Τα μέτρα πρόληψης. Τα νέα μαθήματα τα οποία θα μπουν. Τα οποία τα βάζετε από το δημοτικό κιόλας, έτσι. Από τον νηπιαγωγείο. Ναι. Είναι από τον νηπιαγωγείο μέχρι την πρώτη ηλικίου. Ναι. Μιλάμε ουσιαστικά περίπου για μία ώρα την εβδομάδα στο πλαίσιο υφιστάμενων μαθημάτων. Ποια είναι εδώ η γενική σύλληψη? Δηλαδή, για γίνεται πιο συγκεκριμένο. Όταν μου λέτε στο πλαίσιο υφιστάμενων μαθημάτων, φαντάζομαι δεν κάνει στη φυσική. Στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Να πω ένα παράδειγμα. Στη φυσική για τον bullying. Στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Ναι. Δεν μιλάμε μόνο να κάνει μάθημα για τον bullying. Εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι ευρύτερο. Υπάρχει αυτό που λέμε δράση ενεργού πολίτη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Αν δει κανεί παγκόσμιε έρευνε, πέρα από το θέμα του bullying, στην Ελλάδα αποτυπωνόμαστε πολύ χαμηλά σε αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνικό κεφάλαιο. Τις σχέσεις εμπιστοσύνης στον κοινωνικό ιστό. Το να δουλεύουμε καλά σε ομάδες, το να εμπιστευόμαστε τους άλλους γύρω μας. Οι μελέτες που κάνουν κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες δείχνουν ότι αν είναι χαμηλά αυτά τα στατιστικά, αυτό επιδρά και στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευρωστία του κοινωνικού ιστού. Άρα είναι ένα ευρύτερο ζήτημα εδώ που πρέπει κανείς να προσπαθήσει ένα να λύσει. Ένα ευρύτερο ζήτημα εμπιστοσύνης. Το ανήκειν. Το να είμαι πολίτης αυτής της χώρας. Το οποίο βέβαια ξέρετε ότι δεν λύνεται αποσπασματικά μόνο στα σχολεία με τον bullying. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα, το θέμα εμπιστοσύνης. Και έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα για να το πετύχουμε. Και εσείς προφανώς πολλά ως πολιτεία, γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό, νομίζω. Εννοείται. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις όλες τις πτυχές αυτού του θέματος αποτυπωμένες και στο σχολικό πρόγραμμα και να έχεις και την αρρωγή του εκπαιδευτικού σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ενσυναίσθηση. Ναι. Το να μάθουμε να κάνουμε ομαδικές εργασίες, να δουλεύουμε σε ομάδες, όχι μόνο με τους φίλους μας. Το να συνδέουμε δράσεις. Πάρτε τις εκδρομές. Θυμάστε τις εκδρομές από όταν πηγαίναμε στο σχολείο και εσείς και εγώ. Περισσότερο είχαν μια ψυχαγωγική διάσταση. Εννοείται ότι πρέπει να την έχουν και αυτοί, μα αυτές ήμασταν και εμείς, ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αλλά δεν είναι πολύ πιο ωραίο όταν αυτές εντάσσονται πιο οργανικά σε έναν κοινωνικό σκοπό? Να πας σε ένα δάσος που έχει κάνει να κάνεις μια δεντροφύτευση. Να ενώσεις δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την παρουσίαση σε ένα μέρος με μια συγκεκριμένη κοινωνική δράση. Ναι, αλλά τι σας κάνει να πιστεύετε ότι όλα αυτά θα συνδεθούν με την αποφυγή του bullying? Παίζουν σίγουρα ρόλο οι αλληλεπιδράσεις, το να δουλεύεις σε ομάδες, το να κάνεις μαθήματα ενσυναίσθησης, το να μαθαίνεις να ακούς τον άλλο. Όλα αυτά μαζί θεωρούμε, και το λένε οι ειδικοί καταρχήν, ότι έχουν ένα πάρα πολύ θετικό πρόσημο. Άρα, στο να μπορείς να μειώσεις την παράμετρο της βίας, την παράμετρο της επιθετικότητας. Από ό,τι καταλαβαίνω, το ζήτημα είναι μέσα από την εκπαίδευση να καταφέρεις το σεβασμό του άλλου. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό όμως μαθαίνεται στο σχολείο με μάθημα ή μαθαίνεται με παράδειγμα και με συμπεριφορά? Διότι και στα σπίτια, ξέρετε, αλλιώς είναι να στο λέει ο πατέρας σου και η μάνα σου, και αλλιώς να το βλέπεις ότι ισχύει δίπλα σου, ότι ο ένας σέβεται τον άλλον. Το να σου λένε να σέβεσαι τον άλλον, αλλά να βλέπεις ότι στο παράδειγμα κάποιος δεν σέβεται, νομίζω ότι το παράδειγμα είναι πιο δυνατό. Εδώ θα έλεγα περισσότερο ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, η μία τέλεια μεγάλη λύση, το ένα πράγμα, το οποίο γιατί θα ήταν ορατό σε όλους μας και θα το είχαμε ήδη κάνει. Υπάρχει ένα άθροισμα πολλών πραγμάτων, τα οποία αν τα κάνουμε όλα μαζί θα πετύχουμε μία ποιοτική αλλαγή. Και ένα από αυτά είναι αυτό το οποίο μόλις περιέγραψα πριν. Μπορεί από μόνο το αυτό το οποίο σας είπα, η αλλαγή στα μαθήματα και στο παράδειγμα προφανώς. Και θεωρώ ότι έχουμε σπουδαίους εκπαιδευτικούς που δίνουν το παράδειγμα. Συγκρατούμε τους δασκάλους μας που μας σημάδεψαν από όταν ήμασταν μικροί. Προφανώς αυτό βέβαια, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, δεν αφορά το 100%. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μας σημαδεύουν. Παίζει λοιπόν το ρόλο και του γονέα το παράδειγμα και του εκπαιδευτικού το παράδειγμα. Αλλά σίγουρα πρέπει 5 πράγματα, 6 πράγματα συγκεκριμένα,
τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε, όπως αυτό που σας είπα, να το κάνουμε. Οι υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν τέτοιου τύπου μαθήματα και τέτοιου τύπου λογική στο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν αυτά τα μαθήματα. Ναι, βεβαίως, αλλά μέσα και από ένα πλαίσιο επιμόρφωσης όπως αυτό το οποίο σας περιέγραψα πριν. Και προφανώς διαρκώς έχουμε νέο αίμα εκπαιδευτικών. Την τελευταία τετραετία είχαμε 27.000. μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Περισσότεροι ήρθαν από όσους αφυπηρέτησαν. Και διαρκώς και μέσω των αναπληρωτών που στηρίζουν το σύστημα εκπαίδευσης, εμπλουτίζουμε, αν θέλετε, τον αριθμό και την ποιότητα των εκπαιδευτών. Άρα θα εκπαιδευτούν δάσκαλοι και καθηγητές για να κάνουν αυτά τα μαθήματα. Σε κάθε νέο μάθημα γίνεται αυτό. Σε κάθε νέο μάθημα υπάρχει εκπαίδευση. Ναι. Και πότε θα ολοκληρώνεται αυτή η εκπαίδευση? Εμείς θα παρέχουμε. Εννοώ πότε θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των καθηγητών για να μπορούν να το κάνουν. Πριν ξεκινήσει το μάθημα. Δηλαδή, ναι. Έτσι γίνεται κάθε φορά που εντάσσεται ένα νέο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών. Γίνεται μια εκπαίδευση πριν ξεκινήσει για να μπορέσει πότε, κανείς πότε θα το ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία στο σχολείο. Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Μιλάμε για τη νέα, λοιπόν, ακριβώς, για τη νέα σχολική χρονιά. Δεν μου λέτε τώρα, οι ψυχολόγοι παίζουν καταλυτικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Πόσοι είναι σε όλη τη χώρα σήμερα στα σχολεία και θεωρείτε ότι είναι αρκετοί? Ο αριθμός έχει διπλασιαστεί από το 2019, από όταν αναλάβουμε την κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας. Ήμασταν στους 2.000 και τώρα είμαστε λίγο κάτω από τους 4.000 αναθρήσεις ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Είναι επαρκής ο αριθμός. Διαρκώς θα εμπλουτίζεται και διαρκώς θα βελτιώνεται, εγώ θα σας πω. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι με τους ανθρώπους, είπαμε πολύ άξιοι, που ήδη έχουμε, να μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την κάλυψη. Ναι. Και έτσι θα υπάρξουν και αλλαγές στους κανόνες στο επόμενο διάστημα που θα ανακοινωθούν, οι οποίες θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη σχολείων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Πάντως, σίγουρα ο αριθμός έχει διπλασιαστεί, ναι, και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο, δηλαδή, σε αυτό. Τι ποσοστό σχολείων σε όλη την Ελλάδα θα μπορείτε να πείτε ότι θα έχουν ψυχολόγους? Αυτό θα μπορέσουμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν ολοκληρώσουμε αυτή την άσκηση την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι. Ο στόχος όμως είναι να είναι σχεδόν σε όλα τα σχολεία. Ενδεχομένως λόγω γεωγραφικών περιορισμών να μην μπορέσει κανείς να το κάνει στο 100% ακριβώς, αλλά θα πρέπει, χρησιμοποιώντας και την τεχνολογία και τα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε να το στοχεύσουμε. Μια και το λέτε αυτό, γίνεται μάθημα ψυχολογίας ή γίνεται συνδρομή ενός ψυχολόγου σε ένα μαθητή μέσω τηλεκπαίδευσης, ας πούμε, ή μέσω Zoom, μέσω... Έχει τηλεκπαίδευση στο θεσμικό. Μπορεί δηλαδή καθηγητές οι οποίοι δεν είναι στα σχολεία, θέλω να πω, να βοηθάνε άλλα σχολεία σε περιοχές ενδεχομένως απομακρυσμένες μέσω διαδικτύου. Το πλαίσιο είναι πιο περιοριστικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάμε περισσότερο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου χρησιμοποιείται τηλεκπαίδευση, βλέπε COVID, ή σε περιπτώσεις όπου είχαμε διαπιστώσει. Θυμάστε την πρόσφατη συζήτηση για τα πανεπιστήμια και το πώς αξιοποιήθηκε η τηλεκπαίδευση στην ναι, αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές, σε περίπτωση κατάληψης. Όπου έπαιξε καταλυτικό ρόλο, εγώ θα πω, για να σπάσουν οι καταλήψεις, όπως συμβαίνει και στο ενδεχόμενο κάποιων σχολείων. Η απάντηση σε αυτό που ρωτάτε είναι ότι νομίζω ότι πρέπει να το διευρύνουμε. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και για απομακρυσμένες περιοχές περισσότερο. Έχουμε ήδη πει για το ψηφιακή ενισχυτική διδασκαλία. Αν σε ένα νησί που λειτουργεί ένα σχολείο και μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα να πάει εκεί ψυχολόγος, γιατί δεν φαντάζομαι. Εντάξει, ακούω αυτό το αισιόδοξο ότι σε όλα τα σχολεία μπορεί να έχουν ψυχολόγους, αλλά θα μου επιτρέψετε να διατηρώ. Δεν κάλυψε και εγώ σας είπα. Δεν σας επομένως... είπα 100% σε κάθε σημείο, αλλά να υπάρχει κάλυψη. Η κάλυψη είναι άλλο πράγμα. Ή ενδεχομένως ένας ψυχολόγος να πηγαίνει σε πολλά σχολεία. Γι' αυτό ναι, μιλάμε. Αυτό δεν μιλάμε ναι, για έναν σε κάθε σχολείο. Ναι, μιλάμε για κάλυψη σχολείων ναι, από ψυχολόγους. Ναι. Σε κάποια μέρη, λόγω της γεωγραφίας της χώρας μας και των πολύ δύσκολων προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, εκ των πραγμάτων αυτό είναι δυσκολότερο. Γι' αυτό και πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και γι' αυτό και πρέπει οι θεσμοί να αλλάξουν για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο που να μας το επιτρέπουν. Τώρα δεν μου λέτε κάτι. Θα το κάνουμε πάντως. Στα σχολεία θεσπίζονται νέοι κανονισμοί λειτουργίας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θα πρέπει δηλαδή οι γονείς να συνεννούν με την αποδοχή τους πριν στείλουν το παιδί στο σχολείο? Ναι. Αυτό είναι και το πλαίσιο των ανακοινώσεων που κάναμε σήμερα. Μιλάμε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο του γονέα και του μαθητή με το σχολείο. Όπως οφείλει να υπάρχει. Σε κάθε προνόμιο υπάρχει και μια υποχρέωση. Και ακριβώς επειδή εδώ μιλάμε για σχολεία και για πλαίσιο συνύπαρξης με άλλους μαθητές, με άλλες οικογένειες, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το κάθε σχολείο στη χώρα μας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι κάθε οικογένεια αυτό το πλαίσιο το αποδέχεται. Και στο πλαίσιο αυτό, ένας μαθητής έρχεται σε ένα σχολείο έπειτα από την αποδοχή αυτού του κανονισμού. Για να μην μπορεί κανείς κιόλας να πει ότι δεν τον ξέρει αυτόν τον κανονισμό. Γιατί των πραγμάτων αλλάξαμε. Okay, να τον ξέρει τον κανονισμό. Το θέμα είναι θα τον ακολουθεί τον κανονισμό. Μα θα υπάρχει γιατί πολύ εδώ, όπως ξέρετε, είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολλούς κανονισμούς τους οποίους δεν ακολουθεί. Και αυτό αφορά από τους ίδιους που βάζουν τους κανονισμούς μέχρι αυτούς που πάνε να τους εφαρμόσουν μετά ή να τους ακολουθήσουν. Εντάξει, αυτό είναι για αυτό που συζητάμε χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε βελτιωθεί βέβαια σε αυτό να πω. Δηλαδή, σε πολλά πράγματα, αν δει κανείς που ήταν η χώρα
Ξέρετε, επιλέγω την αισιόδοξη ματιά. Αν δεν κάνει το μακρύ χρόνο, και όχι μόνο το κομμάτι στο οποίο κυβερνάμε εμείς, εγώ δεν το λέω μόνο πολιτικά αυτό, το λέω και ευρύτερα. Τι συνέβαινε 10, 20, 30 χρόνια πίσω, η χώρα έχει θετική τροχιά στην τήρηση των θεσμών και των νόμων και των κανόνων. Στα σχολεία όμως διαπιστώσαμε, και γι' αυτό μιλήσατε κι εσείς για αυστηροποίηση του πλαισίου, εγώ θα πω ότι έχουμε ένα νέο πλαίσιο συνεπειών. Γυρίσαμε σε ένα πλαίσιο, σε κάποια πράγματα, σε ό,τι αφορά τις αποβολές ή τις απουσίες, που ίσχυε παλαιότερα. Είναι να σας πω το ίδιο πλαίσιο που ίσχυε όταν ήμουν εγώ μαθητής. Ναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ αποτελεσματικότερο από αυτό το οποίο διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Η χαλάρωση δεν έκανε καλό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τηρηθεί αυτό. Πολύ απλά θα κριθούμε στην εφαρμογή του. Μάλιστα. Η εκπαιδευτική όμως, κύριε Κουβαρά, μιλάμε, ξέρετε, και με τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, τους συνδικαλιστές τους. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συμφωνούμε και σε όλα. Έχουμε σε κάποια πράγματα θεμελιώδεις αποκλίσεις. Εδώ είναι ενδιαφέρον ότι ομονοούμε. Δηλαδή, συνολικά η εκπαιδευτική κοινότητα μας ζητούσε, μας ζητάει να έχει εργαλεία για να μπορέσει να διαχειριστεί το φαινόμενο. Γι' αυτό και είπα πριν, εδώ μιλάμε για ένα θέμα που βασικά μας ενώνει. Πρέπει να διαχειριστούμε ένα εθνικό ζήτημα στη σχολεία. Πρέπει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να έχουν εργαλεία στα χέρια τους. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν αλλαγές σε ό,τι αφορά τις αποβολές, που είπαμε πριν. Υπήρχε μέχρι πρώτη αποβολή μέχρι 2 ημέρες. Επανέρχεται ή μέχρι 5 ημέρες. Στις απουσίες, θα θυμάστε, γιατί λογικά κοντά είμαστε, ίσχυσε το ίδιο πράγμα όταν ήμασταν στα σχολεία. Όχι, κοντά δεν είμαστε, αλλά κοντά ευχαριστώ είμαστε. Πολύ για τα λοιπόν, καλά σας είχαμε 114 απουσίες. Οι 114 απουσίες ήταν 50 δικαιολογημένες, 50 συγγνώμη αδικαιολόγητες, οι υπόλοιπες έπρεπε να είναι δικαιολογημένες από το γονιό, από τον γιατρό. Ναι. Αυτό άλλαξε, ήταν μόνο αδικαιολόγητες. Το αλλάζουμε πάλι. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο να σφίξει, να το πω απλά. Γιατί? Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί μας να διαχειριστούν την καθημερινότητα στα σχολεία. Λοιπόν, να έρθω τώρα στο μεγάλο θέμα. Κινητά τηλέφωνα. Διότι όταν μιλάμε για bullying, η ιστορία όλη, όπως ξέρετε, αν όχι όλοι, πάντως το 60-70% του bullying σήμερα γίνεται διαδικτυακά και γίνεται μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Υποτίθεται ότι τα κινητά δεν επιτρέπονται στα σχολεία. Υποτίθεται. Γιατί δεν φαντάζομαι να πιστεύετε τώρα ότι δεν έχουν οι μαθητές κινητά μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος. Mm-hmm. Το ξέρετε, φαντάζομαι ότι έχουν. Νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημα. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς το αντιμετωπίσατε αυτό. Με πλαίσιο ποινών. Ναι, δηλαδή, καταρχάς θα είναι και κάποιοι οι οποίοι ίσως πούν ότι απαγόρευση κινητών να ισχύει. Δεν ισχύει. Μπορεί να γίνει κάτι με αυτό. Ως προς αυτό, να πω ότι. Να απευθυνθώ πρώτα στον ελέφαντα στο δωμάτιο. Είναι γνωστό ότι είμαι θειασότης της τεχνολογίας. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Ωστόσο, είμαι πολύ σκεπτικός σε ό,τι αφορά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από παιδιά, ειδικά στον χώρο του σχολείου. Δημιουργούν μεγάλα ζητήματα και σε εμάς τους ενήλικες, να πω καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πόσο πολύ μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε. Εγώ θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, αφού μιλάμε, ότι το έχω διαπιστώσει και στον εαυτό μου. Το πόσο πολύ μπορείς να συγκεντρώνεσαι. Αν είναι έπειτα από πάρα πολλές ώρες όπου έχεις χρησιμοποιήσει το κινητό σου τηλέφωνο, ή αν πάρα πολλές ώρες μιλούσες με μηνύματα στο WhatsApp ή όπως επικοινωνούμε ή σε οποιονδήποτε εφαρμογή, επιδρά τη δυνατότητά σου να μπορέσεις να συγκεντρωθείς παρατεταμένα για να διαβάσεις ένα βιβλίο, για να κάνεις δραστηριότητες παλιότερα κάναμε. Αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί. Άρα πρέπει γενικά αυτό το ζήτημα να το ανοίξουμε και θα το ανοίξουμε μαζί με τους ειδικούς να δούμε ποιο είναι το σωστό πλαίσιο χρήσης της τεχνολογίας σχολεία. Τώρα, βέβαια, από την άλλη, τα σχολεία μας γεμίζουν με διαδραστικούς πίνακες αυτή τη στιγμή, με ρομποτικά εργαστήρια. Με ψηφιακές εφαρμογές θα δώσουμε στους γονείς και που νομίζω θα έχει μεγάλη αξία να συζητήσουμε. Άρα, θέλουμε τεχνολογία. Ναι, τα πάντα έγκυνται στη χρήση. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε για το πώς πιστεύω ότι το εφαρμοστεί. Το bullying, εγώ αυτό σας ρωτάω. Είναι αλληλένδετα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα νέο πλαίσιο συνεπειών και ως προς αυτά. Δηλαδή, 2 λεπτά. Θα αποβάλλεται ένα παιδί οριστικά αν συλληφθεί με το κινητό και καταγράφει προσωπικά δεδομένα μαθητή του, ας πούμε. Κάθετα, ναι. Κάθετα, ναι. Αυτό ορίζουν οι νέοι κανόνες που βάλαμε. Και αυτό σας το λέω όχι μόνο ως Υπουργός Παιδείας, σας το λέω και ως γονιός. Δεν διανοούμε, πρέπει να προστατέψουμε όλα τα παιδιά. Δεν διανοούμε αυτές τις εικόνες, τις οποίες βλέπω ενίοτε στο διαδίκτυο, όπου ένα παιδί το οποίο είναι απροστάτευτο και αβοήθητο, κάποιοι συμμαθητές του πηγαίνουν και βιντεοσκοπούν προσωπικές και ιδιωτικές τους στιγμές. Δεν το αντέχω ως γονιός, το βλέπω. Ναι. Οπότε έχουμε την ευθύνη να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε. Τι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Σκληραίνουμε την ποινή. Άρα, ποια θα είναι η ποινή, κύριε Κουβαρά, εδώ? Αν υπάρξει αυτό το πράγμα, θα υπάρχει άμεση αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Θα μπορεί ο σύλλογος των καθηγητών να αλλάζει άμεσα σχολικό περιβάλλον στα παιδιά που έχουν παραβιάσει προσωπικές στιγμές ενός άλλου παιδιού. Είναι η μόνη ποινή αυτή, είναι το μόνο πλαίσιο συνεπειών αυτό? Όχι. Πάντως, ξέρετε, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν απαγορεύσει κανονικότατα τα κινητά σου. Ουσιαστικά οι ποινές είναι η ουσία, κύριε Κουβαρά. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα στην πραγματικότητα τι είναι? Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος αν βιντεοσκοπήσει ένα παιδί σε προσωπικές του στιγμές και αν υπάρξει επίσης βιντεοσκόπηση και χρήση κινητών τηλεφώνων σε στιγμές που έχουν αυτό το στοιχείο του
του bullying, της βίας ή του να κάνεις κάτι παρά τη θέληση κάποιου άλλου, επίσης θα υπάρχουν ποινές, αποβολή. Ναι. Άρα σε αυτό είναι που κρίνεται η επί της ουσίας απαγόρευση. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα δείτε να εφαρμόζεται. Αυτό είναι το εργαλείο που δίνουμε εμείς στους καθηγητές μας και στους δασκάλους μας για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα την καθημερινότητα στα σχολεία. Πάντως γυρίζουμε στη βάση που είναι το πώς θα εκπαιδεύσεις τα παιδιά στην εμπιστοσύνη και στο σεβασμό. Ακριβώς. Είναι δύο βασικά. Γι' αυτό και σας είπα ότι πάνε αυτά. Μαζί αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Ναι. Δεν μου λέτε τώρα, τα παιδιά λένε ότι χρησιμοποιούν τα κινητά στα σχολεία γιατί το μάθημα είναι βαρετό. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει αυτό. Ότι τα βιβλία και το μάθημα είναι βαρετά, άρα γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα κινητά, λένε τα παιδιά. Και πρέπει να τα ακούσουμε λίγο. Εντάξει, μαθητές ήμασταν κι εμείς, έτσι. Άρα θυμόμαστε ότι υπήρχαν μαθήματα στα οποία έπαιζε τεράστιο ρόλο ο χαρισματικός δάσκαλος και ο χαρισματικός καθηγητής. Κρεμόσουν κυριολεκτικά από τα χείλη της ή από τα χείλη του. Και υπήρχαν άλλες περιπτώσεις στις οποίες δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Έτσι. Αυτή δεν είναι η αλήθεια για όσους μας βλέπουν. Ναι, το κινητό δεν είναι η λύση σε αυτό. Η λύση σε αυτό είναι καταρχήν σε ό,τι αφορά εμάς να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Το 25 αλλάζουν όλα τα βιβλία. Α, γι' αυτό ήθελα να σας πω ότι εδώ λέτε όλα αυτά, εντάξει, ωραία, αλλά τα ίδια βιβλία που είχαμε πριν από πολλά χρόνια έχουμε ακόμα. Το 25 αλλάζουν όλα τα βιβλία. Θα σας πω ότι έχω δει τα βιβλία τα εφιστάμενα. Ναι. Εντάξει, έχω αντιφατικά αισθήματα για τα εφιστάμενα βιβλία. Δηλαδή, σε κάποια βιβλία θα σας πω ότι έχει γίνει καλή δουλειά, σε κάποια θα σας πω ότι έπρεπε να έχουν ήδη αλλάξει. Έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτό είχε δρομολογηθεί και πριν από μένα το πολλαπλό βιβλίο. Το Σεπτέμβριο του 25, λοιπόν, θα έχουμε πολλαπλό βιβλίο, όχι απλώς θα αλλάξουν, θα είναι και πολλαπλά τα βιβλία. Δεύτερον, το ότι βάζουμε και διδραστικούς πίνακες. Η αλλαγή των βιβλίων δύο λεπτά γίνεται με ποια κριτήρια και ποιοι την αποφασίζουν και πώς την αποφασίζουν. Δηλαδή, την τρέχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δεν είναι. Αυτό αφορά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που είναι ειδική. Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να ασχολούνται με τα βιβλία, είναι η δουλειά των ειδικών να ασχολούνται με τα βιβλία. Ναι. Οπότε, από αυτήν την έννοια, υπάρχει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εκδοτικούς οίκους, σε συγγραφικές ομάδες. Έχουν κατατεθεί όλες οι προτάσεις. Όσες κριθούν ως επιστημονικά αξιόπιστες από το ΙΕΠ, θα ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ένα μέτρο, έτσι. Έχουμε και το μέτρο το οποίο ανέφερα πριν με τους διαδραστικούς πίνακες. Ναι. Ας μην ακουστεί ότι, γιατί όπως σας είπα πριν, ως κάποιος που αγαπά πολύ την τεχνολογία, νιώθω ότι μπορώ να μεταβολήσω και τα θετικά και τα αρνητικά της, γιατί έχει και αρνητικά. Ως προς τα θετικά όμως, ένας διαδραστικός πίνακας σε μία τάξη, μπορούμε να το, νομίζω είναι προφανές, μπορούμε να το αντιληφθούμε εύκολα και όσοι μας βλέπουν. Φανταστείτε ένα μάθημα ιστορίας. Ναι. Στο οποίο μάθημα της ιστορίας μιλάμε, ας πούμε, για τις μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Άλλο πράγμα είναι να βλέπεις το χάρτη της μάχης και πώς διαδραστικά συνέβη. Άλλο πράγμα να το διηγείται κανείς προφορικά. Άλλο πράγμα να βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ κατά τη διάρκεια του μαθήματος που να οπτικοποιεί αυτό το οποίο ο εκπαιδευτικός διδάσκει. Και άλλο πράγμα απλώς να βασίζεσαι στο χάρισμα του δασκάλου. Ναι. Χρειάζεται και αυτό. Ο πυρήνας είναι αυτό, έτσι. Ο πυρήνας είναι ο εκπαιδευτικός. Πάντα θα είναι. Αλλά αν μπορούμε εμείς ως πολιτεία, ως Υπουργείο Παιδείας, να δώσουμε και να δώσετε εργαλεία. Περισσότερα εργαλεία, σίγουρα αυτό. Είναι σπουδαίο να το κάνουμε. Να οπότε πω, θα τα δείτε το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον, λοιπόν. Αυτή είναι η συνοπτική απάντηση. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο bullying. Να αυξάνετε τις ημέρες των αποβολών, είδα. Δηλαδή τις επαναφέρετε στις 5 ως αυτό το όριο, αντί για 2 που ίσχυε, και διευκολύνετε το σύλλογο των καθηγητών να απομακρύνει οριστικά ένα μαθητή, αν συστηματικά κάνει bullying στους μαθητές του. Πιστεύετε ότι η αυστηροποίηση φτάνει για να φέρει αποτελέσματα? Γιατί ένα παιδί το οποίο κάνει bullying, εάν δεν εκπαιδευτεί να μην κάνει, θα κάνει και στο επόμενο σχολείο που θα πάει. Όχι, δεν φτάνει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μαζί, λίγο πολύ, όπως προσπάθησα να περιγράψω πριν. Αλλά εμείς οφείλουμε να δώσουμε και εργαλεία στους συλλόγους των καθηγητών. Για να προστατευτούν και οι καθηγητές από φαινόμενα τέτοιου τύπου, έτσι. Άρα θα γίνεται πολύ πιο εύκολο να αλλάξει ένα παιδί τμήμα εντός σχολείου. Θα γίνεται πιο εύκολη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Ναι. Αυξάνεται ο αριθμός των ημερών για αποβολές. Προσοχή, δεν επιβάλλουμε εμείς ποινές. Εμείς δίνουμε εργαλεία στους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Φτάνει όμως αυτό, όπως πολύ σωστά ρωτάτε? Κάθετα όχι. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να υπάρχει και η άλλη πλευρά και η άλλη πτυχή. Και ακριβώς γι' αυτό εδώ πρακτικά κάνουμε μιας εθνικής κλίμακας συστράτευση. Καμπάνια, πλατφόρμα αποτύπωσης περιστατικών και διαχείρισης των περιστατικών μέσα στο σχολείο ή στη διεύθυνση εκπαίδευσης. Μέτρα τα οποία αφορούν την ενδυνάμωση της ταυτότητας του πολίτη, του να δουλεύουμε σε ομάδες ενσυναίσθηση και πλαίσιο συνεπειών. Να σας πω, για όλα αυτά τα οποία κάνετε, τα οποία τα ακούω πολύ ενδιαφέροντα, έχετε μιλήσει και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ή λίγο το κάνατε βιαστικά, ανεξάρτητα αν είναι καλό ή όχι? Δηλαδή, δεν θα έπρεπε λίγο σε αυτό να έχει προηγηθεί ένας διάλογος? Σε όλα τα ζητήματα επικοινωνούμε, σε όλα τα ζητήματα έχει υπάρξει διάλογος. Άλλωστε, έχει υπάρξει και συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο πάνω σε αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει ψηφιστεί από το 23, που αφορά την πλατφόρμα αυτό αμιγώς. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι ζητήματα τα οποία έρχονται και τα εισηγούνται οι ειδικοί.
Εμείς λοιπόν υιοθετούμε τις προτάσεις και τις άποψεις των ειδικών. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό δεν είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά τα παιδιά μας. Ναι, δε, μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Ότι θα μπορούσε να έχει ένα χαρακτήρα εθνικό 100%. Καλούμε αυτό, λοιπόν, αλλά... τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ θα σας πω, καλούμε τους πάντες να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Να πούν τις δικές τους ιστορίες. Να προσθέσουν τη φωνή τους σε αυτό. Μπορεί να είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τα πνεύματα έτσι να είναι λίγο πολλωμένα. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι έξω από αυτό. Ναι, αλλά μήπως θα μπορούσατε να τους έχετε καλέσει πριν να έχουν πει και αυτοί κάποιες απόψεις. Μα δεν έχει τελειώσει η στρατηγική που κάνουμε. Αυτό το οποίο ανακοινώσαμε άλλωστε σήμερα, τι είναι, είναι ότι αυτά είναι κάποια πρώτα μέτρα. Μάλιστα. Εγώ σας λέω ευθαρσώς και αυτή είναι και εντολή του Πρωθυπουργού. Δεν θα υπάρξει ιδέα που είναι καλή, από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν θα υιοθετηθεί. Μάλιστα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, αλλάζει και ο τρόπος καταγραφής των απουσιών, έτσι δεν είναι? Γίνεται ψηφιακός, βλέπω, και προσμετράται και η καθυστέρηση στην προσέλευση. Δηλαδή, άρα κάποιος μπορεί να μείνει τώρα πιο εύκολα από απουσίες. Έχουμε ήδη το MySchool, που είναι το ψηφιακό σύστημα των σχολείων, προϋπήρχε και έχει τη δυνατότητα της ψηφιακής καταγράφης. Εδώ τι αλλάζει? Επιχειρησιακά θα προσπαθήσουμε αυτές να αποτυπώνονται την κάθε ημέρα. Αλλά νομίζω ότι η πολύ βασική αλλαγή θα είναι, εδώ είναι τα καλά της τεχνολογίας, θα πω, μία εφαρμογή, η οποία θα δοθεί το επόμενο διάστημα στους γονείς. Ναι. Το e-parents, στην οποία θα μπορούν να βλέπουν, είναι ήδη αυτού του τύπου εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, να μπορούν να βλέπουν και τις επιδόσεις του παιδιού τους στο σχολείο, να βλέπουν τις απουσίες σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να γίνεται κάποια φυσική ενημέρωση του γονέα. Γενικά να διευκολύνουν την επαφή του γονέα με το σχολείο. Η τεχνολογία μπορεί να παίξει αυτόν τον ωραίο και καταλυτικό ρόλο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει και αυτή η, αν θέλετε, ενημέρωση των γονιών. Πώς θα λέγεται αυτό, e-parents. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το λένε τα παιδιά αυτό, βέβαια. Ξέρετε, γιατί είναι ότι τα μαθαίνουν όλα οι γονείς. Ο έλεγχος είναι ουσιαστικά επίδοση. οποίος... Θα του βγάλουν ένα δικό του όνομα, είμαι σίγουρος αυτό. Καλώς ή κακώς όμως είναι χρήσιμο και αναγκαίο. Να σας πω, θεσπίζεται και ένα μέτρο που έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή να πληρώνουν οι γονείς για τις ζημιές που προκαλούν τα παιδιά στα σχολεία. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα εφαρμοστεί αυτό? Καταρχήν, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το συζητάμε χρόνια, έτσι δεν ναι. είναι? Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να το κάνουμε. Και ήρθε ο καιρός να το κάνουμε ακριβώς επειδή Α θα είναι κομμάτι του πλαισίου κανόνων στο οποίο θα συμφωνούν οι γονείς εξ αρχής. Β είναι νομίζω ένα σωστό και θεμελιώδες μάθημα. Προνόμιο πάει μαζί με υποχρέωση. Τώρα, δεν μιλάμε για μια ζημιά ακούσια ή κάτι που γίνεται κατά λάθος. Εδώ μιλάμε για ηθελημένο βανδαλισμό. Εάν υπάρχει θελημένος βανδαλισμός, θα βεβαιώνεται από το Σύλλογο των Καθηγητών, θα καλεί ο διευθυντής στην οικογένεια, θα λέει ότι έχετε κάποιες μέρες να την επιδιορθώσετε με δικά σας έξοδα. Εάν υπάρξει άρνηση, μετά θα βεβαιώνεται το ποσό, θα πηγαίνει στο Δήμο που ανήκει το σχολείο, θα πρέπει η πολιτεία να σε καλέσει να πληρώσει τη συγκεκριμένη ζημιά. Είναι κάτι το οποίο νομίζω να ρωτήσουμε τους συμπολίτες μας, οι όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θα πει ότι συμφωνεί. Ναι, αλλά ξέρετε, θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα πούν ότι αυτό το κάνετε για να δυσκολέψετε ενδεχομένως καταλήψεις σχολείων και τέτοια πράγματα. Δηλαδή ότι αυτό έχει έμεσο άλλο στόχο. Σας διαβεβαιώ ότι σίγουρα θέλω να δυσκολέψω τις καταλήψεις των σχολείων, γιατί οι καταλήψεις είναι παράνομες. Και είναι ένα μέτρο το οποίο είναι και εντελώς πέρα από παράνομο, είναι και εντελώς ατελέσφορο. Είμαστε στο 2024. Θυμάμαι να συζητάμε αυτά τα πράγματα από όταν ήμουν εγώ μαθητής. Ναι. Αλλάζουν οι δεκαετίες, πρέπει να αλλάζει και το λεξιλόγιο και τα πάντα. Ξέρετε ότι αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Ότι πολιτικά δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι και αυτό είναι ένα μέσο πίεσης για διεκδίκηση αιτημάτων ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πιο πρόσφορα μέσα πίεσης για διεκδίκηση αιτημάτων, τα οποία δεν είναι έξω από την περίμετρο του νόμου. Και επίσης, αν κάποιος θέλει να λέει ότι επενδύει στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, σίγουρα δεν πρέπει να το καταλαμβάνει και να το καταστρέφει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα για τους πάντες. Με εξαίρεση κάποιες μειοψηφίες στη χώρα μας, όπου έχουν μείνει στη ρητορική. Δεν ξέρω ποιες δεκαετίες, του 70, του 80. Ναι, είμαστε στο 2024. Ο κόσμος γύρω μας τρέχει. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που απαντάει στα κινητά μας τηλέφωνα. Δεν μπορεί ακόμα να είμαστε σε παρελθόντα χρόνο με παρελθοντικά μέσα. Σίγουρα λοιπόν, σας λέω κάθετα ότι παραβιάζει κανείς ανοιχτές θύρες, αν πει ότι δεν θέλουμε τις καταλήψεις. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι πραγματικά. Η παράμετρος κουλτούρας είναι ο στόχος. Πρέπει σε πολλά πράγματα, αυτό που λέτε, πώς αναπτύσσεις κουλτούρα πολίτη. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Το bullying είναι μια έκφανση του προβλήματος. Και έχει ενδιαφέρον, κύριε Κουβαρά, παρεπιπτόντως, επειδή αυτό δεν το αναφέραμε. Αν δει κανείς τα στατιστικά, θα καταλήξει σε μια αντιφατική εικόνα. Αν δει κανείς την πίζα του ΩΣΑ, τον οποίο έχουμε συζητήσει σε σχέση με τις σχολικές επιδόσεις, θα διαπιστώσει ότι ο αριθμός των παιδιών που απαντούν ότι έχουν υποστεί ενδοσχολική βία από το 18 στο 22 μειώθηκε. Το οποίο είναι ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί εμείς όλοι αισθανόμαστε ότι υπάρχει αύξηση. Πώς αυτό
Μπορεί κανείς να το συγκεράσει με τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας, όπου παιδιά τα οποία έχουν παραβιάσει τον ποινικό κώδικα μέσα στα τελευταία χρόνια, τα περιστατικά έχουν υπερδιπλασιαστεί. Να σας πω πώς μπορεί να το συνδυάσει. Λιγότερα χειρότερα. Γίνονται πολλά εκτός σχολείου. Το bullying δεν γίνεται πια μόνο εντός σχολείου, γίνεται κυρίως εκτός σχολείου. Αυτή είναι σίγουρα μία. Συναντιούνται σε μία γειτονιά τα παιδιά, ή πάει το ένα στο σπίτι του άλλου, ή γίνεται διαδικτυακά, όχι την ώρα του σχολείου, αλλά κάποια άλλη ώρα. Σίγουρα επομένως είναι μία απάντηση αυτό που λέτε. Εγώ θα σας πω, αν έπρεπε να βάλω τίτλο, μπορεί να είναι λιγότερα, σίγουρα είναι χειρότερα. Και είναι χειρότερα πώς αποτυπώνεται από την παραβίαση του ποινικού κώδικα. Ναι. Άρα θα παρέμβουμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει κίνηση που θα είναι διαθέσιμη για να κάνουμε, που δεν θα κάνουμε, για να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε αυτό το απόστημα. Πάντως, δεν ξέρω πώς μπορείτε να παρέμβετε εκτός σχολείου, για πείτε μου. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι η εκπαίδευση και όλα αυτά που λέμε, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός κτλ., είναι στοιχεία που λειτουργούν και εκτός σχολείου. Δεν τελειώνουμε στο σχολείο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάτι γίνεται εκτός σχολείου, οι συνέπειες είναι ίδιες. Αν ένας μαθητής χτυπήσει ένα μαθητή, ή πέντε μαθητές χτυπήσουν ένα μαθητή εκτός σχολείου, εκεί τι γίνεται? Εντάξει, εκεί υπάρχουν οι συνέπειες του ποινικού κώδικα. Άρα εδώ έχουμε συναρμόδια υπουργεία. Δεν είναι μόνο το Υπουργείο Παιδείας αυτό το ζήτημα, όπως πολύ σωστά λέτε. Αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφορά το Υπουργείο Οικογένειας. Όλοι μαζί λοιπόν, αυτή τη στιγμή συνυπάρχουμε και αλληλεπιδρούμε στο πλαίσιο και επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Υπάρχει μια Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Βίας των Ανηλίκων. Ναι. Και αυτό περιλαμβάνει πολλά μέτρα. Εμείς για αρχή ξεκινάμε με τα μέτρα τα οποία αφορούν το σχολείο. Από εκεί και πέρα η παρέμβαση θα είναι συνολικότερη. Προφανώς και πρέπει να είναι συνολικότερη. Το κάθε Υπουργείο σχεδιάζει μέτρα σε συνεργασία και από το συντονισμό του Μαξίμου. Και θα είμαστε σε θέση να τα ανακοινώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Δεν μου λέτε, το πρόβλημα τώρα είναι μεγάλο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Το ξέρουμε αυτό. Στη Γαλλία, στην Ισπανία, έχουμε αυτοκτονίες παιδιών λόγω bullying. Τα μέτρα που εμείς υιοθετούμε εφαρμόζονται και εκεί, είναι διαφορετικά, έχουν κάποιο στοιχείο που έχει σχέση με την Ελλάδα περισσότερο, ή είναι κοινής λήψης μέτρα? Παραλλαγές αυτών των μέτρων, παραλλαγές έχουμε σε κάθε χώρα. Αλλά η φιλοσοφία αυτών των μέτρων, η εθνική συστράτευση, η εθνική κλίμακας καμπάνια, η ψηφιακή καταγραφή των περιστατικών, η αυστηροποίηση του πλαισίου συνεπειών, τα μέτρα της ταυτότητας του πολίτη, όλα αυτά είναι λίγο πολύ κοινά στις χώρες που τα καταφέρνουν καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι μελέτησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις που είχε κάνει ο κ. Ατάλ, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας νωρίτερα. Και οι παρεμβάσεις αυτές είχαν αντίστοιχη, αν θέλετε, στόχευση και αντίστοιχη κλίμακα συστράτευση, επειδή διώχθηκε από τον κύριο Μακρόν, από τον πρόεδρο της Γαλλίας, στην γαλλική εθνική καμπάνια κατά της σχολικής βίας. Άλλες χώρες έχουν επίσης κάνει το ίδιο. Δεν είναι αντιγραφή τα μέτρα μιας χώρας από την άλλη. Άλλωστε, αν αντιγράφεις μέτρα που ισχύουν σε μια άλλη χώρα, είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν. Γιατί σε κάθε χώρα έχει τις δικές της παραμέτρους, ναι, τα δικά της, ναι, αν θέλετε, εθνικά συστατικά. Αλλά είναι λίγο πολύ η ίδια συνταγή, η ίδια φιλοσοφία συνταγής. Ξέρετε, επειδή ένα ζήτημα που υπάρχει στην Ευρώπη ή παντού είναι και μια έκφανση ρασισμού μέσα από το bullying, και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε πολλά παιδιά μεταναστών στα σχολεία, θέλω να μου πείτε αν αυτό είναι κάτι που λάβατε σοβαρά υπόψη σας, αν μέτρησε στις συζητήσεις που κάνατε και στον τρόπο που ετοιμάσατε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και το ξέρουμε, ένα μεγάλο κομμάτι του bullying το δέχονται οι μετανάστες. Έχει μετρήσει, μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην καταγραφή των περιστατικών στην πλατφόρμα υπάρχει η δυνατότητα κανείς, αποτυπώνοντας το περιστατικό, να μιλήσει για περιστατικό ρατσιστικής βίας ή σεξουαλικής βίας. Όλες οι παράμετροι υπάρχουν εκεί. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο τις διαχειρίζονται οι ειδικοί, γι' αυτό και έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, τη δυνητική εμπλοκή του Υπουργείου καθ' αυτού, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το κάθε περιστατικό όπως πρέπει, ξεχωριστά. Εκπαιδεύονται τα παιδιά, κατά τη γνώμη σας, στο σχολείο επαρκώς για τα θέματα της ταυτότητας φύλου και όλα αυτά τα οποία είναι τώρα στην ατζέντα και ο καθένας λέει το δικό του και ακούνε διάφορα και τέλος πάντων μπορεί να είναι και τα ίδια τα παιδιά εδώ μπροστά σε ένα κυκαιώνα που δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται? Οποιοςδήποτε υπουργός παιδείας, όχι μόνο για το θέμα το οποίο θίγεται, σε ερώτηση αν εκπαιδεύονται τα παιδιά επαρκώς σε κάτι, αν σας πει ναι, πιστεύω ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Διαρκώς πρέπει να διεκδικούμε το καλύτερο και διαρκώς πρέπει να πετυχαίνουμε βελτιώσεις. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε ήδη κάνει σημαντικές κατακτήσεις σε αυτά τα ζητήματα, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερη δουλειά και θα επιδιώξουμε να κάνουμε και με επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και με αλλαγές στα σχολικά προγράμματα. Άλλωστε, όπως ανέφερα πριν, το 25 λίγο πολύ αλλάζουν όλα στον τρόπο, ναι, με τον οποίο θα δουλεύουν τα προγράμματα σπουδών και τα μαθήματα. Πάντως, στα σχολεία. Ξέρετε ότι σε αυτά τα σημεία είναι που κυρίως ξεκινάει το bullying. Ναι. Αυτά είναι τα δύσκολα. Ξέρουμε ότι αυτά είναι τα πολύ δύσκολα, ναι, σημεία.
Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ εκτεταμένο. Η κάθε οικογένεια που μας βλέπει, που το παιδί της έχει υποστεί το σχολικό εκφοβισμό ή βία, αισθάνεται την ανάγκη της παρέμβασής μας. Υπάρχουν πολλών ειδών δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστούμε και εμείς και οι εκπαιδευτικοί. Εγώ θέλω να πω στους γονείς ότι είμαστε εδώ, σας ακούμε. Θα παρέμβουμε όπως και με όποιον τρόπο χρειαστεί. Πρόεδρος του Υπουργείου είναι θεωρητικό δεδομένο ότι είναι ανοιχτές. Και αναφέρεται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξανά, κάθε καλή ιδέα από όποιον προέρχεται θα υιοθετηθεί. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται την αρρωγή μας και οι εκπαιδευτικοί. Τα εργαλεία αυτά μας τα ζητούν οι εκπαιδευτικοί. Δεν έχουμε έρθει εδώ για να προσθέσουμε άλλη μια γραφειοκρατία, άλλη μια γραφειοκρατική διαδικασία, ταλαιπωρώντας τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος είναι πραγματικά να κάνουμε κάτι που θα δουλέψει. Και θα το βελτιώνουμε διαρκώς. Όπου δούμε αδυναμίες, θα υπάρξουν βελτιώσεις. Σίγουρα όμως θα παρεύουμε και σίγουρα όμως θα κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δεν μου λέτε το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιο είναι? Θέλω να πω, επειδή ξέρω ότι είσαστε τύπος που τα μελετάει αυτά τα συγκριτικά στοιχεία, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, ο καθένας έχει τις δικές του κοινωνικές, την δική του κοινωνική πραγματικότητα, έτσι. Έτσι είναι. Η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη πώς είναι στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού? Αν δει κανείς τα στοιχεία της PISA, τα οποία όπως σας ανέφερα πριν στον ΟΣΑ, παρατηρούνται πτώση στα γενικά στοιχεία, η οποία είναι μη αναμενόμενο, είναι κάτι το μη αναμενόμενο να το πούμε. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο του ΟΣΑ παρόλα αυτά. Μάλιστα. Όχι πολύ, ναι. Οριακά, αλλά είμαστε πάνω. Πού είναι βέβαια μεγαλύτερο το πρόβλημα, κύριε Πυραγάκη, συγγνώμη, πού είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, στην επαρχία ή στα μεγάλα κέντρα? Στα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα. Το ότι είμαστε παραπάνω, ναι, έχει αποτυπώνει γενικής φύσης περιστατικά, γιατί η ερώτηση που αποτυπώνεται στην PISA είναι πολύ γενική. Αν έχετε υποστεί σχολικό εκφοβισμό, ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να αφορά περιστατικά τα οποία είναι από σχετικώς πιο ελαφριά, ναι, μέχρι πάρα πολύ βαριά πλέον, όπως αυτά τα οποία βλέπουμε το φως δημοσιότητας. Άρα εδώ γκρουπάρονται ανώμια, αν θέλετε. Ναι, ζητήματα, ανώμια πράγματα. Ανώμια πράγματα. Ναι. Εμένα, αν με ρωτάγατε τι με απασχολεί περισσότερο προσωπικά, θα σας έλεγα ότι με απασχολεί πολύ το πόσο βαριά είναι κάποια περιστατικά, η ένταση, η γενίκευση η οποία συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που προσπαθούσε να δείξει αυτό το καταπληκτικό, κατά τη γνώμη μου, σποτάκι που έγινε με τη βοήθεια του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, και αυτό τους είχαμε ζητήσει κιόλας, να δείξουμε την πραγματικότητα στη σκληρή της εκδοχή, όχι μια ωραιοποιημένη εκδοχή της. Γιατί κάνοντάς το αυτό, είναι όπως το λέει το ρητό, το να αναγνωρίσεις ένα πρόβλημα είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινάς να το λύνεις. Ναι. Θέλουμε να το λύσουμε. Όσο λύνεται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα πρότυπα που υπάρχουν σήμερα για τα νέα παιδιά, αυτό που υποτίθεται ότι τους λέει η κοινωνία ότι πρέπει να κατακτήσουν, πόσο επηρεάζει κατά τη γνώμη σας το bullying? Πολλοί επηρεάζουν τη γενική μας συμπεριφορά. Απάντησα πριν να ακούσω το τέλος της ερώτησης. Τα πρότυπα δεν μας επηρεάζουν πολύ στη ζωή μας. Τα πρότυπα που είχαμε εμείς δεν μας επηρεάσαν πάρα πολύ. Ξέρετε, εμείς είχαμε κάποια πρότυπα, μισό λεπτό. Εσείς καλά, είσαστε πολύ νεότερος. Αλλά εμείς δεν είχαμε influencers, ας πούμε, στην εποχή μου στο σχολείο. Τώρα ο δάσκαλος και ο influencer παίζει ποιος από τους δύο επηρεάζει περισσότερο. Το λέω λίγο ακραία, αλλά το λέω για να καταλάβουμε τι λέμε. Έχει αλλάξει η εποχή. Εγώ θα έλεγα ότι είχαμε. Αλλά θα έλεγα ότι είχαμε αλλιώς. Δηλαδή, ένας γνωστός ηθοποιός, ένας γνωστός αθλητής, πάντα είχε. Τώρα λέμε, με αυτή την έννοια είχαμε σίγουρα. Με την αυτοτελή. Είχαμε ορολογία. Σίγουρα. Αλλά εγώ μιλάω καθαρά μέσα από το διαδίκτυο. Μέσα το διαδίκτυο δεν υπήρχε διαδίκτυο κιόλας, ναι, παλιότερα. Ναι. Εγώ η πρώτη γενιά που μπήκε στο διαδίκτυο, αν θέλετε, ήταν η δική μου. Δεν υπήρχε κοινωνικά μέσα σε αυτή την έκρηξη, αυτή η διάσταση. Αλλά δεν έχει το κάθε παιδί και τα ίδια πρότυπα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν υπάρχει. Εδώ η γενίκευση δεν βοηθάει να πεις ότι το πρότυπο της νέας γενιάς είναι ο Τάδε ή ο Δίνα. Σίγουρα κάποιους τους θαυμάζουμε ή τους εκτιμούμε περισσότερο, αλλά αυτό είναι στατιστικό. Νομίζω ότι παίζει ρόλο ποια είναι τα πρότυπα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή παίζει ρόλο η παράμετρος της κουλτούρας. Ακόμη, εγώ θα σας πω κάτι που νομίζω το έχουμε κατακτήσει σε ένα βαθμό πλέον. Σε κάτι άσχετο, σε κάτι διαφορετικό. Το πόσο καθαρή είναι μια πόλη. Το αν έχουμε την κουλτούρα να πετάμε κάτι από το τζάμι του αυτοκινήτου. Το πόσο βρωμίζουμε τα πεζοδρόμια εμείς οι ίδιοι. Όταν ήμουν μαθητής, η Αθήνα ήταν πολύ πιο βρώμικη από ό,τι είναι σήμερα. Αντικειμενικά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πετύχει κατακτήσεις σε σχέση με αυτό. Αλλά θυμάμαι να πηγαίνω για να συνεχίσω τις σπουδές μου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να βλέπω μια πόλη πεντακάθαρη, στην οποία το ίδιο το μέρος δεν σε παρέπεμπε να έχεις την ίδια κοινωνική συμπεριφορά που είχες στην πόλη που μεγάλωσες.
Δηλαδή την ίδια ελευθερία του να πετάξει ακόμη και ένα χαρτάκι. Ναι. Οπότε στην πορεία το ίδιο το μέρος σε έσπροχνε στο να ενοχοποιήσει αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό είναι κουλτούρα. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνουμε αυτό το μέρος, δηλαδή. Ναι. Το ζήτημα επίσης είναι κουλτούρα, είναι και το πώς εκφραζόμαστε λεκτικά ο ένας απέναντι στον άλλον. Το πώς συνυπάρχουμε, το πώς μαθαίνουμε να μην προσβάλλουμε, η συναισθηματική νοημοσύνη. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης τι έκαναν γι' αυτό. Προσπάθησαν να εντάξουν αυτές τις παραμέτρους οργανικά μέσα στο σχολείο, μέσα στα προγράμματα σπουδών και να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, μια και λέτε έχετε χρησιμοποιήσει τη λέξη ενσυναίσθηση 2-3 φορές. Στο σχολείο ή στο σπίτι μαθαίνετε αυτό? Τι νομίζετε? Πρέπει να μαθαίνετε και στα δύο, θα σας απαντήσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν τους κάνετε αυτή την ερώτηση ιδιωτικά θα σας πούν στο σχολείο, και υπάρχουν άνθρωποι που αν τους κάνετε αυτή την ερώτηση ιδιωτικά θα σας πούν στο σπίτι. Νομίζω δε ότι οι περισσότεροι θα σας απαντήσουν στο σπίτι. Υπάρχει ένα ρητό του Ουμπέρτο Έκο, το Καραμέλο του Φουκώ, που λέει ότι γινόμαστε αυτό που οι γονείς μας μας διδάσκουν όταν δεν προσπαθούν να μας διδάξουν. Εγώ θεωρώ ότι ισχύει το ίδιο και τους καθηγητές και τους δασκάλους μας. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το παράδειγμα. Είναι το παράδειγμα, αυτό που είπατε. Έχουμε τεράστιο ρόλο και τεράστια ευθύνη όλοι μας σε όλα τα επίπεδα με τα πολλά καπέλα ιδιωτήτων που έχουμε. Νομίζω ότι αν έπρεπε να το πω με μία φράση, θα έλεγα ότι η ευθύνη μας είναι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι πλήρως επιλύσιμα και υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα διαχειριστείς για να βελτιώσεις τη συνθήκη τους, αλλά θα είναι πάντοτε εκεί. Επειδή σε κάποια πράγματα καλό είναι και εμείς πολιτικοί να είμαστε και βολονταριστές, εγώ θα σας πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο πιο πολλά ζητήματα μπορούμε ως της πρώτης κατηγορίας. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε όλο μας το ένα για να τα λύσουμε. Εδώ είναι ένα εθνικό θέμα. Πάμε να το λύσουμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πιερακάκη, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι να πάει καλά αυτό. Πρέπει να πάει καλά, γιατί αλλιώς μόνο να χάσουμε έχουμε. Και σίγουρα θα ήταν καλό, συμφωνώ μαζί σας, να ακούσετε και τις όποιες απόψεις υπάρχουν και να τις ενσωματώσετε. Θα είναι χαρά μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιερακάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.